Με σκοπό την ευαισθητοποίηση ειδικά των νέων ανθρώπων της πόλης των Ιωαννίνων, ώστε να διατηρούν καθαρή την πόλη τους, αλλά και να τονιστεί η αναγκαιότητα σεβασμού προς το περιβάλλον που οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε, η οργάνωση Νέος Δημοκρατίας Ιωαννίνων προχώρησε σήμερα σε μια δράση καθαρισμού στον παραλίμνιο χώρο της λίμνης Παμβότιδας. Μέλη της ΟΝΕΔ Ιωαννίνων έδωσαν ραντεβού το μεσημέρι στην παιδική χαρά στην οδό Γαριφάλδη, από όπου και ξεκίνησαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό, γάντια και σακούλες σκουπιδιών, τον καθαρισμό από σκουπίδια της ευρύτερης περιοχής. Γενικότερα, στο σκοπό αυτής της δράσης, η οποία θα έχει συνέχεια το επόμενο διάστημα, όπως υπογράμμισε, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Ιωαννίνων, Αθανάσιος Μωρόγιαννης. Να σας καλησπέρισω με τη σειρά μου. Ξεκινάμε μια σειρά δράσεων περιβαλλοντολογικής συνείδησης και φιλικής προς το περιβάλλον για την πόλη μας. Η καθαρή πόλη είναι ευθύνη όλων μας και κυρίως των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία σαν Ομαρχιακή Επιτροπή της ΟΝΕΔ Ιωαννίνων να οργανώσουμε, όπως είπα, μια σειρά δράσεων, με πρώτο σταθμό το πάρκο της Γαριβάλδη που βλέπετε τώρα. Θα προχωρήσουμε σε ένα καθαρισμό της περιοχής από σκουπίδια και ευρύτερες ακαθαρσίες που βρίσκονται στο χώρο. Στα πλαίσια της ουσιαστικής αναβάθμισης του χώρου και μιας πολύ όμορφης εικόνας που πρέπει να δείξουν τα Γιάννα, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου που έχει ξεκινήσει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που είστε εδώ. Νομίζω ότι τέτοιες δράσεις από οποιοδήποτε φορέα και αν προέρχονται είναι αξιέπαινες και καλό είναι να προβάλλονται κιόλας. Θα συνεχίσουμε και με δράσεις οι οποίες θα αφορούν και την περιβαλλοντική συνείδηση και την εκμάθηση τέτοιων συμπεριφορών και δράσεων και σε σχολεία όσο το δυνατόν και στο πανεπιστήμιο σε αργότερο στάδιο. Έχει γίνει κάποιος προγραμματισμός, ο επόμενος δηλαδή χώρος? Κατά πάσα πιθανότητα ένας που μείνει προγραμματισμός υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα ο επόμενος χώρος θα είναι το Ιτσκαλέ, όπου συνδυάζει και τα μουσεία της πόλης μας και επίσης ένας πολύ όμορφος χώρος και μια τουριστική ατραξιόν της περιοχής. Εν έτη 2017 θεωρούμε αναγκαία και προϋπόθεση την καθαριότητα, ειδικά σε δημόσιους χώρους. Θλίβομαι για το γεγονός ότι τέτοια όμορφα σημεία της πόλης μας δεν είναι όσο καθαρά θα μπορούσαν να είναι. Και επειδή και λόγω ειδικότητας έχω μια ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή είμαι χημικός μηχανικός, νομίζω το περιβάλλον μας αφορά όλους. Στα πέσα λοιπόν αυτά, έχει ξεκινήσει ένας προγραμματισμός όπου περιλαμβάνει κάποιες 5-6 δράσεις σε πρώτο στάδιο σε κάποια σημεία της πόλης. Θα ακολουθήσει, όπως προείπα, το Ιτσκαλέ, το οποίο θα γίνει εντός του επόμενου μήνα. Θα μοιραστούν τα απαραίτητα είδη σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν. Έχουμε συμμετοχή και από τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο. Το επόμενο βήμα ελπίζουμε να είναι και πιο μαζικό.